Το τι γίνεται στον ΣΥΡΙΖΑ μας απασχολεί πολύ έντονα τις τελευταίες ημέρες. Φαίνεται πως όλο αυτό έχει υστερήσει από δυναμική που θα μπορούσε να δώσει η εκλογή νέου Προέδρου, όπως αποτυπώνεται στην πρώτη δημοσκόπηση, γιατί σήμερα το Μέγκα έχει ανακοινώσει μια ακόμη δημοσκόπηση, όχι αποκλειστικά για τον ΣΥΡΙΖΑ, γενικώς για όλα αυτά που συμβαίνουν στην ζωή μας. Πάμε να δούμε, Γιώργο, καλησπέρα, τις κάρτες αυτής της δημοσκόπησης πολύ γρήγορα. Πόσο σας ανησυχεί το ενδεχόμενο μιας γενικευμένης σύραξης στη Μέση Ανατολή? Πολύ και αρκετά λέει το 90% και πάρα πολύ αναμενόμενο είναι αυτό, λίγο ή καθόλου το 10%. Τι πιστεύετε ότι πρέπει να κάνει η Ελλάδα? Μιλάει για αυτή την περίπτωση, δηλαδή της ανάφλεξης στη Μέση Ανατολή. Το 65% λέει να μείνει ουδέτερη. Θέση υπέρ του Ισραήλ το 18,5%, υπέρ των Παλαιστινίων το 11,5%. 4 μήνες από την επανεκλογή της Νέας Δημοκρατίας και του κ. Μητσοτάκη, πώς κρίνεται την πορεία της κυβέρνησης αυτό το διάστημα? Θετικά και μάλλον θετικά λέει το 43,8%, αρνητικά και μάλλον αρνητικά το 54%. Ποιο θεωρείται ως το σημαντικότερο ζήτημα που πρέπει να αντιμετωπίσει η κυβέρνηση? Με ηλικιώδη διαφορά μπροστά η ακρίβεια, το ξέρουμε. Πολύ λογικό είναι να ακολουθεί και η οικονομία. Και έρχεται τρίτη, η ασφάλεια των πολιτών και η εγκληματικότητα, που μπορεί να μην το νιώθουμε πολύ έντονα στην περιοχή μας, στη Θεσσαλία, αλλά καταλαβαίνετε ότι για την Αθήνα παραμένει ένα μείζον ζήτημα. Μετά την ανάληψη της ηγεσίας από τον Στέφανο Κασελάκη, ο ΣΥΡΙΖΑ κινείται προς τη σωστή ή τη λάθος κατεύθυνση. Λάθος και μάλλον λάθος λέει το συντριπτικό 70%, σωστή και μάλλον σωστή το 22%. Μετά την ανάληψη της ηγεσίας και στο κοινό του ΣΥΡΙΖΑ, σωστή και μάλλον σωστή, είναι εντελώς αντεστραμμένα τα ποσοστά εδώ, Γιώργο, λέει το 78% και λάθος το 13%. Άποψη για τους πολιτικούς αρχηγούς, δεν έχουμε ιδιαίτερες μεταβολές σε σχέση με το παρελθόν, δηλαδή έχουμε τον κύριο Μητσοτάκη και τον κύριο Κουτσούμπα στους πιο δημοφιλείς. Και από εκεί και πέρα ο κύριος Κασελάκης έχει 24% θετική άποψη, 70% αρνητική. Βεβαίως έχουν πολύ καλύτερες επιδόσεις, ηρωνικά το λέω, στα αρνητικά Βελόπουλος, Νατσιός και Στίγκας. Καταλληλότερος για πρωθυπουργό 48% για τον κύριο Μητσοτάκη, 13,8% για τον κύριο Ανδρουλάκη, 12% για τον κύριο Κασελάκη. Τώρα δεν ξέρω βέβαια σε αυτή την περίοδο αν είχε νόημα ένα τέτοιο ερώτημα, ενώ τόσο κοντά στις εκλογές. Και στην πρόθεση ψήφου βλέπουμε να διατηρεί την διαφορά των 23 μονάδων, αυτή που διαμορφώθηκε και στις δεύτερες εκλογές, με τον ΣΥΡΙΖΑ στο 18% και τη Νέα Δημοκρατία περίπου στο 41%. 36,5% για τη Νέα Δημοκρατία, σχεδόν στο 13% ο ΣΥΡΙΖΑ, σχεδόν στο 12% το ΠΑΣΟΚ, 8,5% για το Κομμουνιστικό Κόμμα κλπ. Α, βεβαίως να δείξουμε και αυτές τις κάρτες. Είστε υπέρ ή κατά του γάμου των ομόφυλων ζευγαριών? Εδώ έχουμε ένα μπραντ εφέρ του υπέρ και του κατά. Δεν ξέρω αν είχαμε στο παρελθόν, Γιώργο, τέτοια ισοπαλία, έτσι. Είστε υπέρ ή κατά της υιοθεσίας παιδιών από ομόφυλα ζευγάρια? Εδώ διαφοροποιείται. Εδώ το κατά είναι στο 67% και 28,5% υπέρ. Και πάμε να δούμε τα πολιτικά ευρήματα. Είναι φανερό και φάνηκε και στις δημοτικές εκλογές ότι η Νέα Δημοκρατία δεν αντιμετωπίζεται με την ίδια καλή διάθεση από τους πολίτες. 55% έχουν αρνητική άποψη για την κυβέρνηση από την επανεκλογή της, που δεν είναι τόσο μακριά. Ήταν στα τέλη 25 Ιουνίου, έτσι. Θέλω να πω ότι είναι πολύ μικρός ορίζοντας. Μόλις συμπληρώσαμε τους 4 μήνες. Και φάνηκε και στις αυτοδιοικητικές εκλογές αυτό. Ναι, κοίταξε όμως, το 55% αρνητικές γνώμες και 45% θετικές, για μένα αποτελεί έκπληξη.
αλλά να ήταν σου πω τόσο γιατί. φρέσκια η λαϊκή βούληση με το δεύτερο κόμμα να Ναι, αλλά. κατατάσσεται στο 18%, 17,83%. Εντάξει, αλλά μην ξεχνάς ότι έχουμε μία περίοδο από τις εκλογές και εντεύθεν, όπου η κυβέρνηση δεν ήταν και στα καλύτερά της. Δηλαδή, εντάξει, δεν ξέρω τι δεν ζήσαμε σε αυτό το χρονικό διάστημα. Και δεν αναφέρομαι μόνο στη Θεσσαλία. Οι πυρκαγιές έπνιξαν μεγάλα κομμάτια της Ελλάδος. Η Θεσσαλία χτυπήθηκε άσχημα από την κακοκαιρία. Η υπόθεση με τους Κροάτες, οι οποίοι διέσχισαν όλα τα Βαλκάνια, πέρασαν και όλη τη χώρα και έφτασαν στην πρωτεύουσα της χώρας για να τελειώσουν με ένα δολοφονικό χτύπημα, συγκλώνησε το Πανελλήνιο. Δεν ήταν δηλαδή και η πιο πετυχημένη περίοδος της παρούσας κυβέρνησης αυτή. Και όμως παραμένει ένα 45-55. Εγώ να σου πω την αλήθεια, θα περίμενα περισσότερες αρνητικές γνώμες για την απόδοση της κυβέρνησης. Πάμε τώρα στον ΣΥΡΙΖΑ. Σε αυτά ο ΣΥΡΙΖΑ... που είδαμε, εκεί βλέπουμε το 78% των ψηφοφόρων του ΣΥΡΙΖΑ να επιβραβεύουν. Δεν ξέρω τι ακριβώς επιβραβεύουν, με την έννοια ότι δεν έχουμε δει ακόμη περιεχόμενο. Γιατί γίνεται μια σύγκρουση και πραγματικά είναι μια σκιαμαχία αυτό που γίνεται. Διότι δεν έχουμε ακούσει, δεν λένε εμείς διαφωνούμε με αυτή τη θέση για την οικονομία, για την εξωτερική πολιτική. Περισσότερο τσακώνονται για το αν τους αρέσει το lifestyle που πουλά ακόμη γύρω από τον κύριο Κασελάκη ή όχι. Ναι, κοίταξε τώρα. Για να διαφωνήσουν για θέσεις όπως αυτές που περιέγραψες, πρέπει να υπάρχουν αυτές οι θέσεις. Κατά την άποψή μου, αυτή την ώρα η ηγεσία δεν έχει περιγράψει αυτές τις θέσεις. Θα τις περιγράψει προφανώς στο προσεχές χρονικό διάστημα. Άρα ο καυγάς αυτή την ώρα δεν γίνεται γιατί υπάρχει μια ουσιαστική πολιτική διαφωνία. Γίνεται για τον τρόπο με τον οποίο, έτσι όπως το αντιλαμβάνομαι εγώ τουλάχιστον, για τον τρόπο με τον οποίο η νέα ηγεσία χειρίζεται τους παλαιούς του κόμματος. Δηλαδή, θεωρούν ότι επιχειρείται ένα ξεκαθάρισμα λογαριασμών και προσώπων μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ, ότι ο κύριος Κασελάκης, εκτός από αρχηγός, μπορεί να είναι και σε διατεταγμένη υπηρεσία. Νιώθουν κάποιοι ότι θα μπουν ή μπήκαν ήδη στο περιθώριο, και αυτό βεβαίως δημιουργεί αυτές τις αποσχιστικές τάσεις που είδαμε το τελευταίο διάστημα. Ο ΣΥΡΙΖΑ αυτή την ώρα είναι ένα εκρηκτικό μείγμα προσώπων, απόψεων, ιδεών που κανένας δεν ξέρει πώς τελικά θα καταλήξει, κατά την άποψή μου. Τώρα, στο ότι 77% επιβραβεύουν την, από όσους είναι ΣΥΡΙΖΑ, έτσι, επιβραβεύουν τις θέσεις που έχουν εκφραστεί, αυτές που έχουν εκφραστεί μέχρι τώρα, είναι ένα σημαντικό, έτσι, δείγμα γραφής. Δεν μπορεί κανένας να το αγνοήσει. Βέβαια, από την άλλη πλευρά έχουμε ένα πολύ μικρό ποσοστό στις δημοσκοπήσεις που παραμένει, στο οποίο παραμένει ο ΣΥΡΙΖΑ. Μικρό ποσοστό, πάντοτε σχετικό είναι αυτό, έτσι, γιατί μην ξεχνάμε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έφτασε να κυβερνήσει τη χώρα. Άρα αυτό το 11%, πόσο καταγράφεται στην GPO, δεν θυμάμαι ακριβώς το νούμερο, 11,5, 12,5 συγγνώμη, αν δεν κάνω λάθος, 11,5 είναι το ΠΑΣΟΚ. Δεν είναι, είναι και 13 κάτι για τον ΣΥΡΙΖΑ, 12 για το ΠΑΣΟΚ. Μια ακριβώς, μονάδα ναι, διαφορά. Να διορθώσουμε έτσι να λέμε τα... Έχει μια μονάδα διαφορά. Εντάξει, δεν είναι. Παραμένει στα επίπεδα δηλαδή των εκλογών του 23, των δευτέρων εκλογών του 23 ο ΣΥΡΙΖΑ. Ενώ έχει νέα ηγεσία. Δεν θα έπρεπε να συμβαίνει έτσι. Θεωρώ ότι αυτό οφείλεται καθαρά στο γεγονός ότι προς το παρόν η νέα ηγεσία δεν έχει δώσει σαφή δείγματα γραφής για το που θέλει να πάει τα πράγματα και βέβαια για τον καυγά που υπάρχει μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ, για αυτόν τον εμφύλιο πόλεμο που υπάρχει μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος προς το παρόν δεν αφήνει τους ψηφοφόρους να σκεφτούν αν οι θέσεις που εκφράζονται, όποιες εκφράζονται, είναι θέσεις που πραγματικά με τις οποίες μπορούν να συμφωνήσουν ή να διαφωνήσουν. Προτάσσονται άλλα Γιώργο. Πράγματα αυτή την ώρα. Όταν ξεκαθαρίσει το τοπίο, τότε νομίζω ότι οι δημοσκοπήσεις θα έχουν νόημα και πραγματικά θα δούμε. Αυτό που λέμε τόσο ναι. καιρό, θέλω να πω ακόμη δεν είδαμε τίποτα, άρα ακριβώς. Τι κρίνουμε, το νέο πρόσωπο. Τι να κρίνουμε. Είναι δύσκολο να κρυθεί αυτή την ώρα. Γεια και χαρά Γιώργο.